Το θέμα αφορά το ζήτημα της ιδεροδότησης του νησιού. Των νησιών, για να είμαι ακριβής. Τέθηκαν και ακούστηκαν πριν από λίγο από τον κύριο Σκληρό οι περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Η μεγάλη πλειοψηφία τέθηκε από τον κύριο Σκληρό, να μην τις επαναλάβω. Όλοι τις ξέρουμε. Και άλλωστε και όσοι παρακολουθούν το διαδίκτυο γνωρίζουν πολύ καλά και το τι συμβαίνει και σε σχέση με αυτές τις περιοχές από τις διαμαρτυρίες εννοώ των κατοίκων. Το ερώτημα, το θέμα μάλλον, το είχαμε θέσει εδώ στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά και πιο πριν, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ποσότητες νουρέου που εισέρχονται στη Λευκάδα, πέρα από αυτές που έχουμε, πέρα από τα ψυγειοτρείς που έχουμε στο νησί μας συνολικά. Το είχαμε θέσει αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, και να γίνει σαφές αυτό και να μην αμφισβητηθεί, το ξαναλέω, ότι μπαίνουν κάθε μέρα λιγότερα 2.500 με 3.000 κυβικά σε σχέση με το όσα έμπαιναν το 19. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Όταν αποφασιστεί από το σώμα να το κουβεντιάσουμε, θα τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα. Θέλω όμως, κλείνοντας το ερώτημα της ιδροδότησης, να πω ότι σε μερικά μέρη έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Ένα μέρος θα πω. Ας μην παρεξηγηθούν οι άλλοι, γιατί και σε άλλα μέρη έχουν παρεξηγηθεί. Το ίδιο ισχύει για τους άλλους. Αναφέρομαι στον Καστό. Ήμουν χθες εκεί. Η κατάσταση είναι τραγική. 2 μήνες χωρίς νερό. 2 μήνες. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι δεν έχει σχεδιαστεί καμία παρέμβαση. Εμείς έχουμε πει τι έπρεπε να είχε γίνει από την άνοιξη του Γκαστό, αλλά ξεκαθαρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είναι απλά αγανακτισμένοι, δεν είναι απλά θυμωμένοι. Το ξέρετε ότι έχουν φύγει οι οικογένειες που πήγαν να κάνουν τις διακοπές τους εκεί, ενώ ντόπιων, δεν εννοώ τουριστών, που και στον τουρισμό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και το αντιλαμβάνεστε. Έφυγαν εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Είμαστε λοιπόν στο τέλος του Αυγούστου σχεδόν, 20-21 πόσο έχει, και ακόμα δεν μπορεί και δεν έχει γίνει, μία επίσκεψη έχει γίνει εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου εκεί, εξ όσων μας ενημέρωσαν. Η κατάσταση είναι τραγική. Εμείς σας κάνουμε την εξής δήλωση. Και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι, γιατί θα... Επειδή το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές στην αρχή της κάθε περίοδου να κουβεντιάζουμε το ζήτημα της σύνδρευσης με συγκεκριμένες προτάσεις και τοποθετήσεις κτλ. Κάναμε μια κουβέντα κάποια στιγμή, γενική, αόριστη, όλα πάνε καλά, περίπου αυτό ήταν το κλίμα από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, περίπου ότι όλα πάνε καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα κτλ. Σας ξεκαθαρίζω ότι, και αυτό ας μην ακουστεί ως εκβιαστικό, εμείς, εφόσον δεν αποφασίσει το σώμα με την προτροπή της Δημοτικής Αρχής φυσικά και του κυρίου Δημάρχου να συζητήσει το ζήτημα, εμείς μετά τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα γίνουν από όλους θα αποχωρήσουμε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το κτηματολόγιο και αναφέρομαι στο κομμάτι του κτηματολογίου ειδικά που αφορά τους καλάδες. Ενημέρωση καμία από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει. Πού έχουμε μείνει, να θυμίσω? Έχουμε μείνει στο ότι είχαμε μείνει μάλλον εδώ και μήνες, στις αρχές του χρόνου δηλαδή, ότι αναμενόταν να υπογράψει μια συμπληρωματική σύμβαση ο εργολάβος που είχε εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο της αποτύπωσης για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταγραφή με βάση και τον νόμο έτσι όπως ισχύει και ψηφίστηκε. Σήμερα, 5-6 μήνες μετά, ο μεν εργολάβος για τους δικούς του λόγους και δικαίωμά του είναι, δεν δέχτηκε τη συμπληρωματική σύμβαση να την υπογράψει, αυτό γνωρίζουμε εμείς. Το πρόβλημα είναι παρκαρισμένο εδώ και 6 μήνες. Περάσαν και εκλογές τώρα, γιατί πριν τις εκλογές ακουγόταν και καμιά κουβέντα, ας πούμε. Τώρα περάσαν και ενώ οι βουλευτικές εκλογές και όλα είναι τώρα παρατημένα στο έλεος του Θεού. Εμείς
Επειδή δεν αναζητούμε μόνο ευθύνες από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, αλλά καταθέτουμε ως συνήθως, όπως ξέρετε, και προτάσεις, λέμε το εξής πολύ απλό. Ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει τι ενέργειες έκανε αυτούς τους 6 μήνες. Συγκεκριμένες ενέργειες εννοώ. Εμείς λοιπόν προτείνουμε το εξής. Επιτροπή Αγώνα των Τσουκαλάδων. Γνωστή, έχει έρθει εδώ 100.000 φορές, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το ζήτημα. Επικεφαλής των παρατάξεων. Και όποιοι άλλοι εκτιμήσουμε, τέλος πάντων, ας μην τους αναφέρω εγώ όλους, πρέπει να επιδιωχθεί να γίνει συνάντηση όχι με την κτηματολόγιο μόνο, η οποία μπορεί να κουνάει τα μαντήλια όπως το νομίζει, αλλά και με τον αρμόδιο υπουργό, για να δοθεί λύση επιτέλους σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ και 20 τόσα χρόνια. Να μην πω πόσα είναι, έχω χάσει και το λογαριασμό πόσα είναι. Εμείς αυτά τα δύο ζητήματα θέτουμε και θα παρακαλούσα, επαναλαμβάνω, το πρώτο να τεθεί και ως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.